αξιότιμη προσκεκλημένη. Στη διάρκεια της 40χρονης ιατρικής και ακαδημαϊκής μου καριέρας έχω αξιωθεί αρκετές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία. Τούτη όμως απόψε η τιμή που μου απονέμεται είναι διαφορετική από όλες, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι μου απονέμεται στον τόπο που γεννήθηκα και πέρασα τα παιδικά και νεανικά μου χρόνια. Και δεύτερον, απονέμεται από ανθρώπους δικούς μου, με την έννοια ότι απονέμεται από ανθρώπους τους οποίους γνωρίζω και με γνωρίζουν από τα παιδικά μου χρόνια. Από τότε που ο κόσμος χαράζεται στην ψυχή μας για πάντα, ανεξίτηλα, και μένει εκεί μέχρι το τέλος. Με αυτή την έννοια, η αποψινή τιμή έχει για μένα μια βαθιά ηθική διάσταση, υπαρξιακή θα έλεγα, και ως εκ τούτου είναι ίσως η πιο σημαντική της ζωής μου, αλλά τουλάχιστον είναι μοναδική. Πριν απ' όλα, μια και πρόκειται για βραδιά απολογισμού. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου που μας μεγάλωσαν, εμένα και τα αδέρφια μου, τον Βασίλη και τον Μιχάλη, με ηθικές αρχές, αγάπη και αποσύρωση. Θέλω επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη προς την οικογένειά μου, την Ελισάβετ, την Εβίτα και την Νικολέτα, που με ανέχτηκαν και μου συμπαραστάθηκαν στο δύσκολο και απαιτητικό έργο της καριέρας μου. Μαζί φτιάξαμε ένα ωραίο οικογενειακό περιβάλλον όπου ο καθένας μπορεί να αναπτυχθεί ελεύθερα όσο μπορεί. Όταν κανείς ξεκινάει τη ζωή του την επαγγελματική, μάλλον στα εκεί γύρω στα 18 που πρέπει να μπει σε κάποιο πανεπιστήμιο, να σπουδάσει κάτι, να ακολουθήσει μια καριέρα, είναι νέος και έχει ισχυρή βιολογική και διανοητική δύναμη. Όμως δεν ξέρει. Εκεί βρίσκεται η δυσκολία. Ακολουθεί φυσικά την κλίση του, αλλά και τα άδειλα και φανερά πολιτισμικά στοιχεία του περιβάλλοντος. Εκεί λοιπόν, πριν 48 χρόνια, στα 18 μου χρόνια και εγώ, αποφάσισα να διαλέξω την ιατρική. Γιατί? Για τη δυνατότητα που θα μου έδινε να θεραπεύω τους ασθενείς και να ανακουφίσω τον πόνο τους. Ασφαλώς και για την κοινωνική και οικονομική καταξίωση που θα μου έδινε. Δεν είναι αμεληταίο. Όμως στη ζωή πολλά πράγματα, χωρίς να το έχουμε καταλάβει, τα επηρεάζει η συγκυρία. Έτσι λοιπόν το 1989, όταν τέλειωνα την ειδικότητα της πνευμονολογίας, βρέθηκα μπροστά στην εκπαίδευσή μου στο τέλος το 1989, στην εντατική θεραπεία μια καινούργια ειδικότητα, την ιατρική των μονάδων εντατικής θεραπείας που με βοήθησε. Η ικανότητά μου να σώζω τις ζωές των ασθενών, στην επίγουσα ιατρική, εκεί όπου όλες οι άλλες ειδικότητες, η χειρουργική, η παθολογία, η πνευμονολογία σήκωναν τα χέρια, με βοήθησε. Και η συγκυρία που βρίσκεται. Με γοήτευσε η εντατική θεραπεία. 6 μήνες μετά, αφού πήρα τον τίτλο της ειδικότητας, προκηρύχθηκε θέση εντατική στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Πήγαμε 4 γιατροί. Η διοίκηση του νοσοκομείου και η ιατρική σχολή με έθεσε επικεφαλή να οργανώσω την εντατική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αυτό ήταν. Έγινε αυτό. Μετά από 2,5 ώρες, μετά από 2,5 έτη σκληρής δουλειάς, η μονάδα εντατική θεραπεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ήταν γεγονός. Αυτό σημάδεψε ολόκληρη τη ζωή μου από εκεί και πέρα. Πέρασαν 32 χρόνια, δεν άσκησα ποτέ την πνευμονολογία, στην εντατική θεραπεία. Χρόνια γεμάτα σκληρή δουλειά και χρόνια αφοσίωσης στους βαριά πάσχοντες ασθενείς, αλλά και χρόνια μεγάλων ανταμοιβών, διακρίσεων και επιτευγμάτων. Πριν 2 χρόνια, το μεγαλύτερο περιοδικό της εντατικής στον κόσμο, το Intensive Care Medicine, μου έκανε τη μεγάλη τιμή να δημοσιεύσει τις πρώτες σελίδες ένα δισέλιδο άρθρο μου, όπου περιέγραφα χρονολογικά την πορεία μου 30 ετών στην εντατική. Από τα Γιάννενα, στην Άρτα, στην Αλεξανδρούπολη και στην Κύπρο. Το άρθρο αυτό έχει μια τεράστια επισκεψιμότητα, πάνω από 40.000 live, να το πω έτσι, και διαβάστηκε από την Κίνα μέχρι τη Βενεζουέλα. Και διαβάζεται. Αυτή ήταν η πορεία μου στην εντατική θεραπεία. Πριν τελειώσω αυτή την αποψινή αντιφώνηση, θα ήθελα να επισημάνω 2 πράγματα. Το πρώτο, ως πανεπιστημιακός καθηγητής, απευθυνόμενος κυρίως προς τους νέους ανθρώπους. Δεν υπάρχει
υπάρχουν όρια στα σχέδια και τα όνειρά μας. Το μέλλον σας ανήκει, νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά. Το μέλλον το φτιάχνουμε μόνοι μας. Δεν είναι στο μυαλό μας, το φτιάχνουμε κάθε στιγμή. Εργαστείτε σκληρά και η ανταμοιβή θα έρθει σιγά σιγά. Και εγώ ξεκίνησα από εδώ, από τις Παπαδάτες. Ξεκίνησα, σπούδασα ιατρική, έγινα καθηγητή σε δύο διαφορετικά πανεπιστήμια, δύο διαφορετικών χωρών. Η σκληρή δουλειά, με επιμονή όμως, να μην απογοητευτούμε, με συνεργασία, με φιλίες, με σχέσεις, με χόμπις, με πνευματική καλλιέργεια, η κοινωνικότητα με λίγα λόγια, είναι αυτή που θα φέρει την ισορροπία στην προσωπικότητα και θα σας κάνει στο τέλος να πετύχετε. Λέω στους φοιτητές μου συχνά και στην Αλεξανδρούπολη και στην Κύπρο, είστε καταδικασμένοι να πετύχετε. Το δεύτερο, ο γιατρός. Συνέθεσε η αρχή της καριέρας μου 1983 όταν τελείωσα την ιατρική με το ΕΣΥ στη χώρα μας. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε. Η ιατρική εμένα προσωπικά μου έδωσε το ωραίο ταξίδι για να θυμηθώ τον ποιητή μας, τον Καβά. Με βοήθησε όμως, πιστεύω, να γίνω καλύτερος άνθρωπος μέσα από την προσφορά μου προς τους πάσχοντες και μέσα από την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Με βοήθησε επίσης να καταλάβω και κάτι βαθύτερο. Τι είναι πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Ο σεβασμός και η εκτίμηση των συνανθρώπων μας. Είμαστε όντα κοινωνικά κατά τον Αριστοτέλη. Πολύ σπουδαίες είναι οι ατομικές διακρίσεις και ο πλούτος. Ποιος θα τον ήθελε. Όμως είναι πολύ βαθύτερο, πιο υπαρξιακό η εκτίμηση και η αγάπη των συνανθρώπων. Τελειώνοντας, πιστεύω, όπως μας έδειξε πρόσφατα και η πανδημία, η παγκόσμια εμπειρία από την πανδημία, ότι επιβάλλεται ως κοινωνία να προτάξουμε, γιατί τα προβλήματα είναι πυκνά και πολύ μεγάλα μπροστά μας και έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Να προτάξουμε πριν απ' όλα την επιστήμη, τον ορθό λόγο, τη συνεργασία, τη μετριοπάθεια και τη βοήθεια προς τους αδυνάτους, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα της εποχής που έρχονται κατά πάνω μας και να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις γενναίες που θα ακολουθήσουν μετά από εμάς. Σας ευχαριστώ όλους απόψε. Σας ευχαριστώ πραγματικά για τη μεγαλύτερη τιμή που μου έχει γίνει στην καριέρα μου. Ευχαριστώ πολύ, σας. Ευχαριστούμε τον καθηγητή μας, κύριο Γιάννη Πνευματικό, και τώρα μου επιτρέπετε έναν πολύ σύντομο επίλογο για να κλείσουμε αυτή την όμορφη βραδιά.